πάνω. Λοιπόν, τα παιδιά είναι όλα στη θέση μαζί με τους προπονητές, έτσι. Γνωστή διαδικασία, τόσα χρόνια ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία για την κοπή της πίτας του Air Nautas, του πρωταθλητή συλλόγου Ελλάδα, στη χιονοδρομία. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Παπά, κύριε Μεγίνηθε, Βαζόλα Μαγάνη, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ομοσπονδίας και του ΕΟΝΟΡ, αγαπητοί φίλοι, μέλη του Συλλόγου και αγαπητά μας παιδιά, εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από τουλάχιστον καλύτερη από την περσινή. Μόνο πάνω. Λοιπόν, τα παιδιά είναι όλα στη θέση μαζί με τους προπονητές, έτσι. Γνωστή διαδικασία, τόσα χρόνια ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία για την κοπή της πίτας του Air Nautas, του πρωταθλητή συλλόγου Ελλάδα, στη χιονοδρομία. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Παπά, κύριε Μεγίνηθε, Βαζόλα Μαγάνη, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ομοσπονδίας και του ΕΟΝΟΡ, αγαπητοί φίλοι, μέλη του Συλλόγου και αγαπητά μας παιδιά, εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από τουλάχιστον καλύτερη από την περσινή. Γιατί δεν μας επιτρέπει ο καιρός και πρέπει να τελειώνουμε την εκδήλωση όσο γίνεται πιο σύντομα για να μην χρειώσουμε κιόλας, γιατί τα παιδιά μας έχουν τελειώσει τώρα την προπόνηση. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Τόσμη της Μοίρας, αγαπητοί καλεσμένοι. Ο Air Nautas φέτος διανύει το 79ο έτος από την ημέρα της γέννησής του. Είναι ο παλαιότερος σύλλογος στην πόλη μας που συνεχίζει το δημιουργικό του έργο εδώ και τόσα χρόνια. Πάντα τέτοια μέρα καμαρώνουμε το έμψυχο υλικό του συλλόγου μας που είναι τα μέλη, οι προπονητές, οι αθλητές, το παιδιά του Πιτωρίου. Νιώθουμε υπερήφανοι για τα παλιά μέλη, τα οποία ήταν αυτοί που ξεκίνησαν στα δύο μεγάλα οικονομικά κέντρα στο Βέρνιο, το Σέλι και τα Τρία Πηγάδια. Νιώθουμε υπερήφανοι και για τα καινούργια μέλη, τα οποία εδώ και τόσα χρόνια κρατάνε το Σύλλογο πολύ ψηλά να είναι πρώτος στη βαθμολογία όλων των συλλόγων στη χώρα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν αθλητές μας, εκτρέφουν τους διευθυντές αγώνες και το πολύ με συλλόγων παρουσίες. Εκτός από τα τμήματα, τα αθλητικά και αγωνιστικά τμήματα έχουν και τα τσόλια. Τσόλια της Καταλάσσης, που έχουν πρώτα πελατοθέτες και τσόλια της Ρώμης Μουσικής. Για αυτά τα τμήματα χρησιμοποιούμε 12 με 14 περίπου προπονητές. Παλιοί αθλητές, πρωταθλητές, περισσότεροι γυμναστές που δουλεύουν με μεράκι για να βγάλουν τους αυριανούς πρωταθλητές. Τελειώνοντας, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να πω ότι η πρόοδος αυτής του συλλόγου βασίζεται στην ιστορία αλλά και στην καθημερινή μας δουλειά. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε καθημερινά να κρατάνε το σύλλογό μας τόσο ψηλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας που ήταν σήμερα εδώ στη σημερινή μας εκδήλωση. Να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και καλή πρόοδο και επιτυχίες στα σχέδια σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρήστος Παπάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά αν είναι να συνεχίσει να χιονίζει, κύριε Πρόεδρε, καθόμαστε και τα λέμε μέχρι το βράδυ εδώ,
Γιατί πραγματικά, κύριε Γραμματέα, ήταν πολύ μεγάλη σύντοση και έχεις δίκιο. Έπρεπε να κόψουμε τη Βασιλόπιτα στις 2 του μηνός. Το Δεκέμβρη να κόψουμε τη Βασιλόπιτα. Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΣ Ναός σας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροδρομίας, που είναι μια μεγάλη τιμή για τον τόπο μας αυτό, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνεργάτες αντιδήμαρχοι, κύριε Παδόλα, κύριε Αδαμίδη, κύριε Παπαθεοδόρου, συνάδελφοι δημοτικές σύμβουλες, αγαπητοί εκπρόσωποι της Β' Μοίρας Καταδρομών, αγαπητοί γονείς, προπονητές και αγαπητά μας παιδιά. Μπορεί να πει κανείς, ο πρόεδρος μέχρι χθες έλεγε θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα, αλλά μετά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, λέει, να παίξουμε και ποδόσφαιρο. Ευτυχώς διαψεύστηκε και ευχόμαστε αυτή η χιονόπτωση να συνεχιστεί, γιατί πραγματικά το χιόνι είναι αυτό που δίνει το κουράγιο και στο σύλλογο και στον... σε εμάς το χιονοδρομικό κέντρο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να λύσουμε και τα προβλήματά μας, αλλά και οι αθλητές να έχουν διακρίσεις. Θα ξεκινήσουν τα κομμάτια. Όποιος το βρει, δεν θα πει τίποτα. Στο τέλος θα φανεί ο τυχερός. Ο τυχερός θα έχει τα εύσημα. Δεν υπάρχει καμία ηλική ανταμοιβή, υπάρχει μόνο ηθική ανταμοιβή. Κοίτα, πάρει για το Δήμο. Ο Δήμος Ναός, ο κύριος Παπάς, θα πάρει το κομμάτι. Το χιονοδρομικό, το παρακαλώ τον κύριο Παμπούρη, τον διευθυντή. Ο πρόεδρος θα πάρει και τις ΕΟΚ, το κομμάτι της ΕΟΚ. Και πάμε τώρα στους τομείς του ΕΟΣ Ναός σας, στις καταβάσεις, στο έφορος καταβάσεων, ο κ. Βασιλαγορίτης. Ο κ. Βασιλαγορίτης. Στους δρόμοι αντοχής, ο κ. Βάικος. Ο κύριος Κάλης να έρθει για την ορειβασία, το κομμάτι της ορειβασίας. Για τα καταφύγια, ο κύριος Βασιλαγορίτης. Ο κύριος Χατζηφωτιάδης. Ο καλύτερος. Και ο εκπρόσωπος της Μοίρας να έρθει να πάρει το κομμάτι. Πάμε στις ομάδες. Να έρθουν οι ομάδες. Θα πρέπει να βρεθεί τώρα το Φλούρι. Βρίσκονται τα κομμάτια του Φλουρίου. Παρακαλώ οι προπονητές με τις ομάδες τους θα έρθουν να παίρνουν από τα αντίστοιχα κουτιά. Από τα αντίστοιχα κουτιά. Άλλε χάρη.